Λοιπόν, αθλητική ενότητα. Βλέπετε ήδη τη Μαρία την Πετρούτσου, η οποία βρίσκεται κοντά μας. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα, Νικολέτα, και χρόνια πολλά και στον αέρα. Να είσαι καλά και ό,τι επιθυμείς. Υγεία πάνω απ' όλα. Έχεις έρθει με εκλεκτό καλεσμένο. Έχω έρθει, ναι, έχουμε κοντά μας τον Παντελή τον Καμπαξή. Παντελή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα τον μιλάω στον ελληνικό, γνωριζόμαστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και χρόνια, λοιπόν. Ο Παντελής βρίσκεται εδώ γιατί είχαμε πριν λίγες ημέρες τον μινωικό άθλο και θα μας εξηγήσει περί τίνος πρόκειται. Και βέβαια κέρδισε ένας σπουδαίος αθλητής μαραθωνοδρόμος. Πάμε να ξεκινήσουμε από αυτό, θα έλεγα. Από το όταν λέμε μινωικός άθλος, τι εννοούμε, να καταλάβει και ο κόσμος. Είναι ένας αγώνας που ξεκίνησε το 1991, ενώνει τα δύο ιστορικά μινωικά παλάτια, το παλάτι της Φεστού και το παλάτι της Κνωσού. Είναι ένας αγώνας 70 χιλιόμετρων. Μεγάλος αγώνας. Είναι μεγάλος, είναι πολλά χιλιόμετρα, τρομάζουν, θα λέγα, τον πολύ κόσμο ότι τα ακούει. Και η διαδρομή που είναι αρκετά δύσκολη. Και η ιστορική διαδρομή. Και η ιστορική διαδρομή, ναι. Λαμβάνουν μέρος πολλοί αθλητές. Επειδή είναι αγώνας υπεραποστάσεων και όπως είπαμε προηγουμένως τα 70 χιλιόμετρα τρομάζουν, ενώ υπάρχει αρκετός κόσμος που ασχολείται με υπεραποστάσεις, κάθε χρόνο έρχεται αρκετός κόσμος, αλλά όχι όσο θα θέλαμε. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη. Ναι, πολύ μεγάλη. Γιατί από το μαραθώνιο μέχρι τα 70 χιλιόμετρα είναι ακόμα άλλα 30 χιλιόμετρα. Πρέπει απόσταση, να είσαι 28 χιλιόμετρα επιπλέον. Πολύ καλά προετοιμασμένος. Και ένας αγώνας θεσμός, έτσι, 16 ολόκληρα χρόνια. 16 ολόκληρα χρόνια, ξεκίνησε το 1991, αλλά είχε μετά σταμάτησε για κάποια χρόνια, επειδή γινόταν και ο μαραθώνιος που διοργανώναμε τον αγώνα, μαραθώνιο δρόμο κάτω στη Γόρτινα Φεστού, και είχε σταματήσει για κάποια χρόνια. Γίνεται τελευταία χρόνια από το 2006 ανελειπώς μέχρι και το 2018 που έχουμε φέτος. Έχει γίνει 16 φορές. Μάλιστα. Και όλα αυτά τα χρόνια έχουν αλλάξει τα πράγματα σε ό,τι αφορά αυτούς τους μεγάλους αγώνες, τους αγώνες μεγάλων αποστάσεων. Σίγουρα έρχεται περισσότερος κόσμος. Συμμετέχει περισσότερος κόσμος. Γίνονται στην Ελλάδα αρκετοί αγώνες υπεραπόστασης και μάλιστα αρκετοί αγώνες ορεινού τρεξίματος, στο οποίο λαμβάνω και εγώ μέρος υπεραπόστασης, που είναι ακόμα πιο δύσκολο και όχι μόνο 70 χιλιόμετρα, 100, 110, 160 χιλιόμετρα. Μιλάμε για, και με συμμετοχή αρκετό κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. 110 χιλιόμετρα που σε ώρες πώς μεταφράζονται, γιατί νομίζω εκεί μπορεί να το κατανοήσει. Το βουνό σίγουρα είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι να τρέχεις 100 χιλιόμετρα ή 110 χιλιόμετρα άσφαλτο. Στο βουνό γύρω στις 11 με 12 ώρες κυμαίνεται η άφιξη του πρώτου αθλητή μέχρι 24-25 ώρες. Μιλάμε τώρα για πολλές ώρες καταπώνησης, πολλές ώρες μέσα στο πουθενά, μέρα, νύχτα. Πώς προπονείται κάποιος για κάτι τέτοιο, δηλαδή πώς προετοιμάζεται, γιατί φαντάζομαι ότι όλο αυτό θέλει μια πολύ καλή προετοιμασία. Ουσιαστικά τώρα στα 70 χιλιόμετρα δεν θέλει και πάρα πολύ προετοιμασία, γιατί ακούει άλλο σου λέει 70 χιλιόμετρα θα κάνεις 30 χιλιόμετρα κάθε μέρα προπόνηση. Όχι, δεν είναι έτσι. Η καθημερινή προπόνηση δεν ξεπερνάει τα 15 μέχρι 17 χιλιόμετρα την ημέρα. Αλλά κάθε εβδομάδα κοιτάζουμε να βάζουμε μια long run που λέμε, γύρω στα 30 χιλιόμετρα προπόνηση κάθε εβδομάδα. Καλά, για να μπορούμε να το σώμα να μάθει να πειθαρχείς αυτά τα χιλιόμετρα. Ναι, αλλά φορά παραπάνω μετά κάνεις μεγάλη υπέρβαση στο σίγουρα, σώμα και έχεις πολύ καταπώνηση. Σίγουρα πάντως αφορά τους πολύ μειωμένους αθλητές. Δηλαδή δεν μπορεί να το κάνει αυτό απλά ένας αθλητής που του αρέσει το τρέξιμο. Όχι, όχι, όχι. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά δεν είναι ακατόρθωτο όμως. Γιατί εδώ μιλάμε για τα 5 και τα 10 χιλιόμετρα και όποιος ξεκινήσει λέει 5 χιλιόμετρα θα κάνω. Όταν κάνει τα 5 μετά πηγαίνει. Ανεβαίνει σκαλοπάτι, μετά πάει μαραθώνιο, μετά μαραθώνιο και μετά λέει ας προσπαθήσω και κάτι που είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Έτσι, φυσικά, έτσι ο αντίπαλος και η δικιά σου επιθυμία να ναι, συμμετέχει μα, σε κάτι. Μα δεν κυνηγάς τους άλλους αθλητές, κυνηγάς μόνο τον εαυτό σου. Δηλαδή έρχεσαι αντιμέτωπος με τον εαυτό σου, με το είναι σου. Και προσπαθείς δηλαδή κάθε φορά να πηγαίνεις ακόμα καλύτερα. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Αυτές τις ώρες τις οποίες βρίσκεσαι σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή τη διαδρομή, πολλές ώρες, τι είναι εκείνο το οποίο περνάει από το μυαλό ενός αθλητή, τι πράγμα μπορεί να περάσει από το μυαλό την ώρα που πρέπει την ίδια ώρα, τι σκέψεις περνάει ο χρόνος. Στο συγκεκριμένο αγώνα που έγινε προχθές, τρέχαμε με ένα άλλο συναθλητή, αξιόλογο συναθλητή,
το Σιφάκι και το Μανώλη, 50 χιλιόμετρα είμαστε μαζί. 50 χιλιόμετρα συζητούσαμε. Τώρα θα ακούει άλλο, σου λέει: προσπαθώ να τρέξω 2-3 χιλιόμετρα και δεν μπορώ να πάρω ένα σάκι. Να μιλάω λίγο και δεν ξέρω. Καλά, αλλά χανιάζουμε και δεν ξέρω. Μιλούσαμε κανονικά. Και για θέματα. Είχαμε περάσει τον αγώνα. Είχε το. Κοιτούσε και το χρονόμετρο, γιατί δεν είχα έτρεξα χωρίς ρολόι. Κοιτούσε το χρονόμετρο Μανώλης και έλεγε: πάμε λίγο πιο γρήγορα τα περάσματα, τα χιλιάρια μας. Αλλά ουσιαστικά η συζήτηση δεν ήταν περί του αγώνα, ήταν για άλλα θέματα. Γενικά, οικογένεια, δουλειές, τα πάντα λέει, περνά το μυαλό σου. Εννοείται σε ένα μαραθώνιο που πας για να κάνεις ένα χρόνο, είσαι αφοσιωμένος σε αυτό που κάνεις. Και στον αγώνα που τρέξαμε, έχεις το νου σου ότι ξέρεις κάτι, έχεις ακόμα. Κάποσα χιλιόμετρα ακόμα για να φτάσεις στο τέρμα. Πάντως περνάνε πολλά από το μυαλό σου. Και αν δεν σκέφτεσαι, αν δεν. Είναι πολλές οι ώρες. Βέβαια ότι στον μινωικό άθλο Παντελής που ήταν πρώτος έκανε 5 ώρες και 6 λεπτά. Ο Μαρτίος Σιφάκης Αφορδακός στην δεύτερος 5.31 και τρίτος ο Νικόλαος ο Δουρουντάκης από τα Χανιά 5.44, έτσι για να αναφέρουμε και τους άλλους αθλητές. Ενδέκατη νίκη, 13 φορές έχεις τρέξει Παντελή ή 11 φορές έχει κερδίσει. Νομίζω ότι αυτό λέει πολλά. Και με ατομικό χρόνο 4,5 ώρες σε αυτή τη διαδρομή. Α, έχεις και 4,5 ώρες. Πολυνίκης του θεσμού, έτσι. Πολυνίκης και είναι ένας αγώνας που φέτος δεν ήμουνα. Επειδή είχα κάνει μια εγχείρηση αρχές του Μάη βουνοκύλη και είχα κάτσει δύο μήνες χωρίς προπόνηση, μπήκα σιγά σιγά, γιατί δεν μπορείς να πεις απότομα μετά και να πιάσεις να φτάσεις στο επιθυμητό αποτέλεσμα που θέλεις. Και μπήκα σιγά σιγά σε προπόνηση, έχασα το μαραθώνιο της Αθήνας που ήταν το Νοέμβριο, μια θλάση που είχα στο πόδι και μπήκα σε αυτόν τον αγώνα μόνο και μόνο επειδή Προπονητικού χαρακτήρα, κάπως έτσι. Μπήκα χωρίς να έχω στο νου μου ότι ξέρεις, θα μπαίνω για να κερδίσω. Mm-hmm. Επειδή τρέχω κάθε χρόνο, τουλάχιστον λέω να κλείσει η χρονιά με ένα τερματισμό. Έτσι. Σωστά. Και αν είναι δυνατόν να πάρω μια καλή θέση. Υπάρχει κάποιο στόχος, κάποιο όραμα, κάποιο αγώνα που λες σε αυτόν μια μέρα θα ήθελα να συμμετέχω και το έχεις ως σκοπό, ως όνειρο. Εντάξει, υπάρχουν αρκετοί αγώνες. Ένας από αυτούς, έτσι, κάποιος που θα μπορούσε να πει σε ένα αθλητή που τρέχει υπεραπόσταση, ένας αγώνας που θα ήθελα να τρέξω είναι το Σπάρταθλο, που είναι 250 χιλιόμετρα. Εκεί και αν μετράς τις δυνάμεις σου, εκεί και αν έχεις να κάνεις με. Ξεπερνάς τον εαυτό σου και τα όρια πραγματικά. Πάρα πολύ. Προχθές, παραδείγματος χάρη, είχα φτάσει στη λεωφόρο Γνωσού, αρχή της λεωφόρου Γνωσού, που μέχρι να φτάσω μέχρι την Γνωσό έχει κάποιες ανηφόρες. Στη διαδρομή σκεφτόμουν να λέω θα το παλέψεις, θα τερματίσεις χωρίς να περπατήσεις καθόλου. Συζητάμε ότι τον αγώνα δεν σταματάμε καθόλου. Mm. Και τα νερά τα παίρνουμε στα γρήγορα και τρέχοντας. Δεν σταματάμε, άντε η στάση να είναι σε κάνα σταθμό, όλο μαζί για τα 70 χιλιόμετρα ένα λεπτό, όχι παραπάνω. Και στο νου μου ερχόταν το Σπάρταθλο. Λέω πώς το κάνουνε. Δηλαδή και τρέχουν 250 χιλιόμετρα. Που σε ώρες αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε μέρες. Η πρώτη κάνει γύρω στις 22-23 ώρες. Μπορεί να έχω ένα γρήγορο πέρασμα στα 100 χιλιόμετρα, να έχω μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ελλάδα, τρεις καλύτερες επιδόσεις στην Ελλάδα, αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο σε αυτόν τον αγώνα. Γιατί εκεί. Είναι ο διπλάσιος, μετράει πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι διπλάσιος και πρέπει να πας με να αλλάξεις τελείως την προπόνησή σου και να πηγαίνεις λίγο πιο αργά. Να έχεις δυνάμεις, να έχεις καλύτερη δοσία. Είναι στρατηγική όλος αυτός ο αγώνας, βέβαια. Είναι ένας αγώνας που θα ήθελα να το κάνω κάποια στιγμή. Να το ευχηθούμε να γίνει. Έχω τρέξει αρκετούς αγώνες και σε παγκόσμια πρωταθλήματα υπεραπόστασης, αλλά όταν πήγαινα σε αγώνες στο εξωτερικό και συναντούσα σε παγκόσμια πρωταθλήματα, μου λέγανε έχεις τρέξει Σπάρταθλο. Και ένιωθα κάπως άβολα, γιατί είσαι από την Ελλάδα. Δεν έχεις τρέξει Σπάρταθλο. Ήταν λίγο για αυτούς. Στο ευχόμαστε λοιπόν. Νομίζω ότι είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση και για σένα. Θέλω να μας πεις έτσι πώς βλέπεις το επίπεδο των μαραθωνοδρόμων της Κρήτης, ιδίως τα τελευταία χρόνια που βλέπουμε ότι έχουν γίνει βήματα μπροστά. Γιατί σε ό,τι αφορά το μινωικό άθλο, να συμπληρώσω, το γεγονός ότι κέρδισες και έχεις κερδίσει 11 φορές, δεν σημαίνει ότι και οι υπόλοιποι αθλητές δεν είναι υψηλού επίπεδου. Είναι πολύ υψηλού επίπεδου οι αθλητές που λαμβάνουν. Εννοείται. Έχουν έρθει και παγκόσμιοι πρωταθλητές. Πέρυσι μας έχει έρθει ο Ντάνιελ Όραλεκ, ένας Τσέχος αθλητής, παγκόσμιος πρωταθλητής και πολύ καλός φίλος. Μαζί με άλλους Τσέχους αθλητές
Και όταν τρέχαμε πέρσι, πάλι πακέτο, εγώ, ο Σιφάκης και ο Ντάνιελ, πηγαίναν μαζί. Λέω εντάξει, κάποια στιγμή έφυγε μπροστά. Λέω ο Σιφάκης και πολύ μας έκανε παρέα. Έτσι, χαριτολογώντας. Θέλω να πω ότι έχει υψηλό επίπεδο και ειδικά ο κριτικός αθλητισμός έχει αξιόλογους μαραθωνδρόμους. Περιμένω όμως και νέα φουρνιά. Ο Σταμάτης Παπαδάκης, πολύ αξιόλογος αθλητής και φέτος έκανε πολύ όφι. Καλό χρόνο του Όφη. Έκανε 2.38 στην Αθήνα, έσπασε το ατομικό του ρεκόρ στην Αθήνα. Πολύ καλός αθλητής, αλλά ο Βότσος είναι ένα άλλο παιδί από τη Σιτία. Λασιθιώτης, πολύ καλός αξιόλογος αθλητής με 2.34 που έκανε φέτος, 2.33. Νέα παιδιά. Ναι, ναι, εντάξει, ο Σταμάτης είναι. Δεν το έλεγα νέο, αλλά είναι. Έχει αντοχές. Και δυνατότητες. Ευελπιστώ να. Και ο Ζερβάκης, ο Γιάννης, πάλι ψητεία, αξιόλογος αθλητής, πρωταθλητής Ελλάδας. Πολύ καλός. Πιστεύω να βγει και νεότερη φουρνιά. Δεν θέλω να τρέχω να είμαστε εμείς οι ίδιοι και οι ίδιοι. Εγώ, ο Σιφάκης, ο Παπαδάκης, ο Σαριδάκης, ο Γιάννης. Που είναι. Τον είχατε εδώ. Παράδειγμα, πώ μείνει. Μίμης είναι 62 χρονών και πρωταγωνιστή πρώτο σε Πανελλαιονίκη στο Μαραθώνιο. Και άλλοι τόσοι αθλητές που διαφεύγουν, ο Ζαγκανάς από τα Χανιά, αξιόλογος αθλητής και αυτός. Υπάρχουν αθλητές. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει κίνητρο για να δώσει στα νέα παιδιά το ερέθισμα να κάνουν μαραθώνιο, να ασχοληθούν με το μαραθώνιο. Που στο εξωτερικό. Μιλάμε για πολλοί κόσμο που ασχολείται με το μαραθώνιο. Mm-hmm. Βέβαια, ο Μαραθώνιος Αθήνας φέτος έχει έσπασε κάθε προηγούμενο με 18.000 συμμετοχές. Και αυτό είναι τεράστιο άλμα. Αλλά θέλω και νέα παιδιά. Όχι να πρωταγωνιστούμε εμείς που εντάξει, είμαστε κάπως μεγάλοι για το. Το καταλληλότερο μήνυμα είναι αυτό. Νέα παιδιά να μπουν στον αθλητισμό, να μπουν σε αυτό. Γενικά να ασχολούνται με κάτι. Δεν είναι απαραίτητο να τρέξουν μαραθώνιο. Να βάλουν την κίνηση στη ζωή του. Θα συμφωνήσω. Στην καθημερινότητά του. Θα γλιτώσουμε πάρα πολλά. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά και εσείς.